πολίτευση. Τώρα έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Παιδείας για να συζητήσουμε για όλα αυτά. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλά είμαστε εμείς. Εσείς βρίσκεστε ξανά άλλη μια φορά στο στόχαστρο της κάθε μέρα βγαίνει μια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για την παιδεία και για μένα προσωπικά. Ναι. Έχουν μια επιλογή. Mm-hmm. Η επιλογή τους είναι να εμποδίσουν τη λειτουργία των σχολείων κανονικά το Σεπτέμβριο. Ναι. Να δημιουργήσουν ένα κλίμα απαξίωσης συνολικά της εκπαίδευσης. Πρώτα να ξεκινήσουμε από το εξής. Πρώτα. Δεν θα τους βγει, λέτε. Έχουμε πρώτα και την δημόσια παιδεία, ανακοινώσατε και την πρόσληψη 20.800 αναπληρωτών, ναι, για την επόμενη χρονιά. Κοιτάξτε, η κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας είναι πλήρης απαξίωση, ρητορικά λοιπόν, ενώ πάρετε, της δημόσιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Και αυτό είναι για δύο λόγους. Πρώτον, για να προβάλλουν μέτρα, τα οποία θα βρεθούν παρακάτω, τα οποία περιορίζουν το δικαίωμα των νέων παιδιών στη μόρφωση. Mm-hmm. Και δεύτερον, με τον τρόπο αυτό, απαξιώνοντας τη δημόσια εκπαίδευση, επιχειρούν να ενισχύσουν, τιτούν ως πολιτική χορηγή, την ιδιωτική εκπαίδευση. Mm-hmm. Να εννοείται δηλαδή ότι θέλουν τέλεια καλά να ρίξουν περισσότερο βάρος στην ιδιωτική εκπαίδευση αντί βεβαίως για τη δημόσια. Ναι. Και να σπρώξουν κόμμα προς τα εκεί. Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι κλασική τακτική. Δεν είναι για πρώτη φορά που συμβαίνει. Ναι. Σχετικά τώρα με το θέμα της δημόσιας εκπαίδευσης, είμαστε έτοιμοι, έχουμε στείλει τα βιβλία, 24 εκατομμύρια αντίτυπα των σχολικών βιβλίων σε όλα τα σχολεία, έχουμε προχωρήσει στις πιστώσεις και στις προκηρύξεις για την πρόληψη αναπληρωτών. Για πρώτη φορά φέτος οι αναπληρωτές θα προληφθούν μέσω του ΑΣΕΠ, αυτό που το Σύνταγμα από το 2000 έχει καθιερώσει, για πρώτη φορά γίνεται φέτος. Mm-hmm. Θα προχωρήσουμε. Όλη αυτή η προπαγάνδα, η προπαγανδική μηχανή που έλεγε ότι θα πάρουμε αναπληρωτές φέτος κλπ. Έχει καταρρεύσει. Θα πάρουμε αναπληρωτές όσους χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε περίπου τις πιστώσεις που έχουμε βγάλει, 20.800 αναπληρωτές. Είναι προφανές ότι θα κάνουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμιστικές μεταβολές στα σχολεία, γιατί θέλουμε σχολεία ποιότητας και ισότητας. Το ολοήμερο σχολείο θα λειτουργήσει φέτος, θα λειτουργήσει με έναν τρόπο ισότητα, θα τονίζουμε. Mm-hmm. Όλη η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας δεν θα υπάρχει ολοήμερο σχολείο φέτος, στην πράξη έχει καταρρεύσει. Όπως επίσης και μια σειρά αλλαγές που αφορούν το γυμνάσιο, ώστε να μην είναι εξεταστικό κέντρο, αλλά είναι ένα σχολείο περισσότερο ωφέλιμο διδακτικό χρόνο. Mm-hmm. Τα τεχνικά λύκεια βήματα, ώστε να μην είναι πια σχολεία β' κατηγορίας, αλλά σχολεία στα οποία θα μπορούν τα παιδιά να μορφώνονται και να μαθαίνουν και μια τέχνη, αναμορφώνονται κιόλας, όχι να πηγαίνουν απλώς για τα κατσαβίδια να μαθαίνουν πώς θα γυρνάνε. Καθώς επίσης και το θέμα της ειδικής αγωγής, όπου από πέρσι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια αναμόρφωσης, πέρσι είχαμε πάρει και πολλούς αναπληρωτές για να στηρίξουν την προσπάθεια. Ρεκόρ είχαμε προσλήψει αναπληρωτών. Mm-hmm. Και φέτος θα προχωρήσουμε στην αναμόρφωση της εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής. Mm-hmm. Το τέλος είναι το θέμα της ειδικής εκπαίδευσης. Ακριβώς για να περάσουμε και εκεί. Περιγράφεται κινήσεις τις οποίες κάνει το Υπουργείο Παιδείας που δείχνουν ότι τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα η κατάσταση ήταν εντελώς διαλυμένη. Υπήρχε μια κατάσταση διάλυσης. Δεν θέλετε το πούμε. Mm-hmm. Εδώ, το προηγούμενο διάστημα, λέει, πριν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πριν το Γενάρη του 2015, mm-hmm, η διάλυση ήταν φοβερή στη δημόσια εκπαίδευση. Κλείναν σχολεία, απολύαν καθηγητές. Τα βιβλία δεν πηγαίνανε φωτοτυπίες, όπως θυμάστε. Ναι, βέβαια. Οι άνθρωποι, δηλαδή, εδώ έχουμε μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης και μεταρρύθμισης του δημόσιου σχολείου. Αυτό δεν το συγχωρεί η Νέα Δημοκρατία. Και το έχουμε μάλιστα με οικονομικά δύσκολα δημοσιονομικά. Αν δεν υπήρχε σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να φρενάρει την πτώση των δημοσίων δαπανών στο 2,8% του ΑΕΠ, σήμερα με βάση το μεσοπρόθεσμο της Νέας Δημοκρατίας θα ήμασταν κάτω από 2% του ΑΕΠ. Mm-hmm. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι η επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να ενισχύσει και να αναδιοργανώσει το κοινωνικό κράτος, αρχίζει γενομένης από την παιδεία και την υγεία, αρχίζει σιγά σιγά να ενοχλεί επειδή φέρνει αποτελέσματα. Η ιδιωτική εκπαίδευση. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν προσπαθεί τώρα να παρεμποδίσει την ψήφιση του νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση. Mm-hmm. Στη συζήτηση που κάναμε στη Βουλή, όλοι αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ότι το καθεστώς Αρβανιτόπουλου, δηλαδή το καθεστώς των ελεύθερων απολύσεων
στα ιδιωτικά σχολεία, που κατήργησε νομοθεσία που οι κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είχαν ψηφίσει για την προστασία από τις απολύσεις, τις αιτιολογημένες απολύσεις στα σχολεία, τα ιδιωτικά, το καθεστώς Αβραμιτόπουλου πλέον δεν έχει ύπαρξη, δεν μπορεί να έχει, είναι νεκρό. Τώρα το δέχτηκαν όλοι. Διότι αποδιοργανώνουν την εκπαίδευση. Ένα σχολείο που δεν υπάρχει στοιχειώδης κατοχύρωση του εκπαιδευτικού, της αξιοπρέπειάς του, της δυνατότητάς του να μπορεί να κάνει μάθημα και η διαμόκτυρος σπάστης της απόλυσης κρέμεται πάνω από το κεφάλι του, είναι ένα σχολείο το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό ισχύει και για όλους τους εργασιακούς χώρους, να συμπληρώσω. Πόσο δηλαδή, μάλλον όμως για, πόσο μάλλον για την παιδεία, ας πούμε, που είναι μέσα ιδιόμορφη. Μια... Ακριβώς και σε μια χρονιά δεν μπορεί να επικρέμεται διαρκώς. Μέσα η... Ακριβώς μέσα στη χρονιά. Και για αυτό το λόγο οι κυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας επί κυβερνήσεως Ράλη, επί κυβερνήσεως Καραμαλή και υπουργού παιδείας του Γεωργίου Ράλη, είχαν δεχθεί τη συνταγματική επιταγή να υπάρξει προστασία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Αυτά τώρα όλα, χωρίς να τα έχει βάλει ως προϋπόθεση η Τρόικα, τα κατήργησε ο Αβραμόπουλος, αφού νωρίτερα τα είχε τροχίσει και τα είχε υπονομεύσει η κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι. Μιλήσατε για πολιτικούς χορηγούς. Αυτό. Όταν απαξιώνεις με την ιδιωτική στη δημόσια εκπαίδευση και συνεχώς εξυψώνεις, υποτίθεται, την ιδιωτική εκπαίδευση, ή ακόμα χειρότερα. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί τους μαθητές πελάτες, όπως λέει, είναι επίσημη διατύπωση του Συνέδρου της Δημοκρατίας. Ή προχθές ο κύριος Φορτσάκης σας εκνευρίζεται. Το έγραψε ναι, στην Καθημερινή. Λέει ότι πρέπει το κράτος να πληρώνει με κουπόνια τους γονείς ώστε να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό είναι μια μορφή μεταφοράς των δημοσίων πόρων στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό που τους ξεπερνά τα όρια της, ας πούμε, της υποστήριξης ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ουσιαστικά ρίχνει το βάρος μόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση και αναρωτιέται κανείς μήπως υπάρχουν και άλλου είδους συμφέροντα που επιτάσσουν τέτοιου είδους πολιτικές επιλογές. Αν σκεφτεί και την μάχη που δίνει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνο μια ιδεολογική επιλογή. Πού είναι και η ιδεολογική επιλογή? Δογματική επιλογή είναι η αλήθεια. Ναι. Υπέρ του ιδιωτικού, ότι το ιδιωτικό καλό, ότι το δημόσιο κακό. Αλλά είναι και κάτι περισσότερο. Πράγματι, είναι και θέμα συμφερόντων. Τώρα από εκεί και πέρα, έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη διαδικασία και μια, έχει μπει στο κάδρο της συζήτησης για διάφορους λόγους ο ρόλος της Εκκλησίας. Ο ορθός λόγος, κατά την άποψή μου, είναι η συνταγματική αναθεώρηση που εκεί φαίνεται ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι σχέσεις μεταξύ της κρατούς. Το έχει εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός. Μεταξύ λοιπόν κράτους και εκκλησίας και κρατούσας θρησκείας και της συνταγματικής τέλος πάντων διατύπωσης. Από την άλλη έχουμε και κάποια γεγονότα με κάποιες επιθέσεις ή κάποιες, αν όχι επιθέσεις, είχαμε μάλλον την επίθεση στη Μονή Πετράκη. Είχαμε όμως και διαμαρτυρίες με ιδιότυπο τρόπο στην Θεσσαλονίκη. Εσείς βρεθήκατε πάλι εκεί στο χαστρό από την πλευρά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν καταδικάσατε τέλος πάντων με ιδιαίτερη θέρμη αυτά τα γεγονότα. Πώς σχολιάζετε τώρα αυτό? Και ο κύριος Παρασκευός Ζεμπρόσης και εγώ σε μια δήλωσή μας αποδοκιμάσαμε τα γεγονότα αυτά, με την έννοια ότι στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίζεται και διασφαλίζεται η ελευθερία της σκεφτικής συνείδησης και της δυνατότητας των πολιτών να εκφράζουν τα λατρευτικά τους καθήκοντα. Όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως που πιστεύουν και στην επικρατούσα θρησκεία που είναι η Ορθοδοξία, όπως λέει το Σύνταγμα, η Ανατολική θρησκεία του Χριστού, Ορθόδοξη θρησκεία του Χριστού, αλλά και τα άλλα θρησκεύματα. Γι' αυτό όποτε υπάρχουν από διάφορες πλευρές επιθέσεις σε θρησκευτικά ιδρύματα της χώρας, είναι η καταδίκη μας είναι άμεση και χωρίς κανένα δισταγμό. Τώρα εδώ υπάρχει το θέμα με την επίθεση των ανορθικών στην Αθήνα. Είναι κλιμάκωση. Με μολότος και λοιπά στην Ιερά Σύνοδο. Είναι κλιμάκωση. Προφανώς οι αρμόδιες υπηρεσίες θα λάβουν τα μέτρα τους. Πιστεύω όμως δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί το θέμα με όρους που θα επιτρέψει το καλοκαίρι να έχουμε μια περαιτέρω αντιπαράθεση, μια επιθετικότητα της βάρος της Εκκλησίας από την πλευρά των ανώνυμων αναρχικών ομάδων. Από εκεί και πέρα... Η αιτία θυμάστε ποια είναι. Είναι η κατάληψη της Θεσσαλονίκης που έγινε μία από τις καταλήψεις που διαλύθηκαν στη Θεσσαλονίκη με την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.
ήταν μιας εκκλησιαστικής, μιας ενορίας, mm-hmm. και θεωρήθηκε αυτός κάζους μπέλη εκ μέρους των μοναχικών, ότι πετάνε από μια κατάληψη που επί πολλά χρόνια σκόντισαν. Ναι. Όλα πιστεύω τα θέματα όμως δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται μέσα το πρίσμα της βίας. Mm-hmm. Αυτό που συνέβη χθες και στην Μονή Πετράκη με τη Μολότοφ και λοιπά είναι μια βία η οποία εκθέτει κάτι νόμου και τη δράση των αναρχικών, διότι δεν είναι πια μια δράση κατανοητή, είναι ακατανόητη. Και πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα πολύ αρνητικό μέσα στον κόσμο για το θέμα των σχέσεων με την Εκκλησία. Ναι. Από εκεί και πέρα θεωρείτε όμως ότι από την πλευρά της Εκκλησίας υπάρχουν κύκλοι οι οποίοι δεν θέλουν να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος μεταξύ της πολιτείας και της Εκκλησίας. Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Και πίσω από τη Μολότοφ τώρα της Μονής Πετράκη θα βρουν ευκαιρία να κινηθούν αυτοί. Είναι σίγουρο. Από τον Άμβονα αρκετοί ιεράρχες κάθε τόσο έχουν εμπριστικά κηρύγματα εναντίον της πολιτείας, εναντίον των πολιτών, εναντίον των προσφύγων. Δεν λέω ότι είναι η επίσημη εκκλησία αυτή, ναι, αλλά όμως είναι αρκετοί ιεράρχες. Mm-hmm. Και με την έννοια αυτή πιστεύω ότι θα προσπαθήσουν τώρα να αξιοποιήσουν αυτό που συμβαίνει με την επίθεση των αναρχικών για να περιχαρακώσουν προνόμια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φίλη, θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως και καθώς πλησιάζει και η έναξη της σχολικής χρονιάς να συζητήσουμε για τα ζητήματα και τα όποια προβλήματα ή μη παρουσιαστούν, και βεβαίως έχουμε και την πολιτική την παράθεση και με το νομοσχέδιο του Υπουργείου σας, οπότε θα έχουμε αρκετές... Και 31 Αυγούστου στην Ολομέλεια. Α, πολύ ωραία. Και μετά μέσα στο Σεπτέμβριο θα γίνει και η πρώτη μεριά διατάξεως συζήτηση για την παιδεία που έχει... προτείνει και η κυβέρνηση και έχει αποδεχτεί και η Νέα Δημοκρατία. Και κάποια στιγμή να γίνει και μια σοβαρή συζήτηση και όχι μόνο αντιπαράθεση και σχιαμαχίες γύρω από αυτό το θέμα. Σοβαρή συζήτηση και όχι μόνο στη Βουλή, mm-hmm. αλλά στην πράξη μέσα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τα παιδιά για την αλλαγή του σχολείου. Και εκεί υπάρχει όλο το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, το οποίο με αφορμή τον εθνικό και κοινωνικό διάλογο εκτελήσει και θα προχωρήσει και θα παρουσιάσει το φθινόπωρο η κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.